Είναι αυτές περίπου 14.000 που έχουν μείνει οι αντιρρήσεις που θα πρέπει να εξεταστούν και υπάρχουν και οι αναδασωτές που περιέχουν χωράφια μέσα που πρέπει να ανακληθούν μια ακόμη επίπονη διαδικασία γιατί θέλει μέχρι δημοσίευση το ΦΕΚ. Από το κακό στο χειρότερο, η υπόθεση των δασικών χαρτών με περισσότερους από 20, ίσως και 25.000 ιδιοκτήτες γης μόνο στη Μεσσηνία να είναι δέσμοι της προβληματικής εξέτασης των αντιρρήσεων που έχουν καταθέσει και όχι μόνο, αφού ύστερα από την αλλαγή στη σύνθεση των επιτροπών και την ενασχόληση αποκλειστικά και μόνο ιδιωτών, οι παρετήσεις άρχισαν να πέφτουν βροχή και το έργο τεινάχτηκε στον αέρα. Έχουμε κάποια προβλήματα εκεί με τις νέες ΕΠΑ. Έχουν παραιτηθεί 4 από τους 5 προέδρους των επιτροπών που συστάθηκαν και παραιτήθηκαν πριν ακόμη ξεκινήσουν. Και βρισκόμαστε στη διαδικασία αντικατάστασης. Έχει παραδοθεί ένα σημαντικός αριθμό σε κάθε επιτροπή, αλλά αυτές δεν μπορούν να λειτουργήσουν τώρα με τον αναπληρωτή, γιατί δεν αποουσιάζει, κολλείεται ο πρόεδρος, αλλά λόγω παραίτησης πρέπει να ανασυσταθούν με νέα σύνθεση. Είμαστε σε επαφή με το Δικηγορικό Σύλλογο για νέα ονόματα, τα οποία θα στείλουμε για τη νέα απόφαση. Ήταν να ξεκινήσουν αρχές Σεπτέμβρη. Εμείς παραδώσαμε αντίστοιχο αριθμό φακέλων σε κάθε επιτροπή, αλλά μας ήρθαν οι παραιτήσεις και βρισκόμαστε σε διαδικασία αντικατάστασης. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται πως η σύνθεση των προηγούμενων επιτροπών ήταν πολύ καλύτερη, καθώς συμμετείχαν δημόσιοι υπάλληλοι και όχι μόνο ιδιώτες. Επικαλούνται προσωπικούς λόγους. Προφανώς είδαν ότι το αντικείμενο είναι δύσκολο και έχει μπει και περιορισμός τώρα για την αμοιβή που έχει προβλεφθεί να είναι 100 το μήνα οι αποφάσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Για μια επιτροπή πρέπει αποκλειστικά και μόνο να ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο για να βγει αυτό το όγκος εργασίας. Οι δύο είναι ιδιώτες. Οι ιδιώτες έχουν παράλληλα και ιδιωτικό έργο. Η απέτηση των 100 για να πάρθει αυτή η μικρή αμοιβή που προβλέφθηκε είναι μεγάλος όγκος. Δεν μπορούν να παρατήσουν τις δουλειές γιατί έχουν γραφεία και ο μηχανικός και ο δικηγόρος. Προηγούμενη σύνθεση είχε πρόεδρο δασολόγο, μέλος δασικό ή δασολόγο ή δασοπόνο και δικηγόρο. Η τωρινή σύνθεση έχει πρόεδρο δικηγόρο, μέλος δασολόγο και μέλος ιδιώτη μηχανικό. Θεωρώ ότι η παλιά σύνθεση ήταν καλύτερη, μιας και το αποτέλεσμα ήδη υπάρχει. Οι 2.500 αντιρρήσεις είχαν εξεταστεί στον χρόνο που λειτουργήσαν οι παλιές επιτροπές. Αλλά αυτό είναι πολιτικό θέμα και λύνεται κεντρικά. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, να βρεθεί μια σοβαρή λύση σε πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να αρχίσουν να απελευθερώνονται οι πολλές χιλιάδες παραγωγοί. 14 είναι μόνο εκείνοι που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις και δεν έχουν εξεταστεί ακόμη στη Μεσσηνία και σχεδόν διπλασιάζονται στην περίπτωση αναδασωτέων εκτάσεων που εμπεριέχουν κτήματα, γεγονός που τους καθιστά δέσμιους χρόνια τώρα. Δεν μπορούν να κάνουν μεταβιβάσεις, πωλήσεις και γονικές παροχές. Έχουν πολλές διαδικασίες οι χάρτες πίσω, υπάρχουν συχνές νομοθετικές ρυθμίσεις. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Είναι τεράστιο το αντικείμενο. Αυτά που πρέπει λοιπόν να γίνουν πολλά και ιδιαίτερα σοβαρά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον αυτό πρόβλημα. Στον αντίποδα, η κυβέρνηση έλαβε μια απόφαση για νέα παράταση που αφορά σε μόλις 1.000 περίπου άτομα στη Μεσσηνία. Αφορά σε μια παράταση για τη διόρθωση των πρόδρομων σφαλμάτων που κάνουμε αυτεπάγγελτα εμείς και θα προβούμε σε ανάρτηση μετά, ώστε υπάρχει ένα δίμηνο να ασκηθούν αντιρρήσεις επί των αναμορφώσεων που κάνουμε. Δηλαδή, ό,τι σφάλματα έχουμε διαπιστώσει μέχρι τώρα και μπίπτουν στην κατηγορία των πρόδρυλων, τα αναμορφώνουμε χωρίς αίτημα των πολιτών.